εμείς είχαμε σκοπό να κάνουμε μια τρίτη συνεχόμενη νίκη. Το πιστεύαμε, παρά τις αντικσότητες που είχαμε όλη τη εβδομάδα με απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Κλήθηκαν να μπουν στην δεκάδα παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Και μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και την θέληση και το πείσμα που δείξαν τα παιδιά αυτά. Και οι υπόλοιποι παίχτες προσπάθησαν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Βρήκαμε απέναντί μας μια ομάδα που ήταν πολύ καλή. Ξέραμε ότι ήταν πολύ καλή. Είχαμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα παιχνίδια και ξέραμε ότι είναι ομάδα που παίζει σωστά, με την μπάλα κάτω, προσπαθεί να βγάλει επιθέσεις. Είχε τα ατού τους και τα προβλήματά της, όπως όλοι. Εμείς προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε τα ατού τους, τα επιθετικά, και να βγάλουμε κόντρα, γιατί ξέραμε ότι η αμυνά τους δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Στο πρώτο ημίχρονο η Καστοριά δεν ήταν καλή. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας επηρεασμένη από τις απουσίες, ίσως από την κρισιμότητα του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα μας δεν ήταν καλή. Βρεθήκαμε να χάνουμε ένα 0. Ευτυχώς ισοφαρίσαμε γρήγορα 1-1. Ο αντίπαλος είχε και 2 δοκάρια, θα μπορούσε να κάνει και 1-2 και να μας βάλει μεγάλα προβλήματα. Στο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας. Μας πήγε πολύ καλύτερα. Δεύτερο ημίχρονο νομίζω ήμασταν αρκετά καλοί. Καλύτερη από το πρώτο ημίχρονο, καλύτερη από την εικόνα μας. Μου επιτρέψετε να πω καλύτερη από τον αντίπαλο. Και μπήκαμε στη λογική να κλέψουμε το παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε παιχνίδι κυριαρχίας, έπρεπε να κάνουμε παιχνίδι με κόντρα επιθέσεις. Μαζί και αυτό και από ολιγορία κάποιου παίχτη που δεν είναι μια σωστή πάσα, χάθηκε μια-δυο ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να δεχτούμε να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ. Και όντας όχι ιδιαίτερα καλή, να πάρουμε 3 πόντους. Το σημαντικό είναι ότι δεν χάσαμε στο τέλος. Προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε και αυτόν τον πόντο, να μην μας περάσει ο αντίπαλος. Όπως είδατε, μία αλλαγή μόνο κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε δεύτερη. Τα παιδιά ήταν στον πάγκο με μια τερματοφύλακες. Πάντως μπορώ να πω ότι από την προσπάθεια που κάναμε, συγγνώμη, είμαι ευχαριστημένος. Τα παιδιά που μπήκαν, ξαναλέω, δείξαν ότι μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε. Συνεχίζουμε με πίστη να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, Κώστα, σημερινό παιχνίδι τα αφήνουμε πίσω. Κρατάμε τον έναν βαθμό και όλα αυτά που είπατε κι εσείς. Και μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, μακεδονικό φούφα, ένα γειτονικό ντέρμπι. Καταρχάς, να πούμε στις απουσίες των παικτών. Θα υπάρχουν παίκτες στη διάθεσή σας στο παιχνίδι αυτό? Το σίγουρο είναι ότι επιστρέφουν 2 παιδιά από Κάρτας. Θα δούμε με τους τραυματισμούς που έχουμε, αν θα έχουμε από εκεί κάποια επιστροφή. Και έχουμε όλη την εβδομάδα να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με το φούφα, που ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σημαίνει κάτι η ισοπαλία σήμερα? Κάναμε ένα βήμα πίσω, πιστεύετε? Εντάξει, θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Αν κερδίζαμε σήμερα, θα φτάναμε τους 10 πόντους. Θα είχαμε μια διαφορά ασφαλείας από τον σημερινό μας αντίπαλο 5 πόντων. Ήταν ένα μεγάλο αβαντάζ να μπορέσουμε να πιάσουμε τους 10 πόντους πριν ακολουθήσουν τα παιχνίδια που ακολουθούν τώρα. Έχουμε 2 έξω φούφα, Λευκήμη και έξω Τηλεκράτης, που είναι παιχνίδια με αυξημένη δυσκολία. Θα θέλαμε σήμερα οπωσδήποτε να πάρουμε τους 10 πόντους. Δεν μπορούσαμε, ούτε ήμασταν πάρα πολύ καλοί και οι απουσίες μπορώ να πω ότι μας επηρεάσανε, αλλά παρόλα αυτά το ότι δεν χάσαμε και σοφαρίσαμε το σκορ ενώ μας θα πει στο σκορ, εμένα μου δίνει το δικαίωμα να ευελπιστώ για καλύτερη συνέχεια. Σίγουρα σήμερα κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν ήμασταν όλοι στην καλή μας μέρα, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε κάρτες. Εντάξει, πιστεύω κάναμε μια καλή προσπάθεια. Είχαμε και την ευκαιρία να πάρουμε και το μάτς. Σίγουρα ο αντίπαλος στάθηκε καλά στα πόδια του, μας έκανε ευκαιρίες. Αλλά πιστεύω πως και εμείς σταθήκαμε πολύ καλά στο γήπεδο και δεν φάνηκε η απουσία κάποιου. Και βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Μπήκαμε στο γήπεδο πιστεύω ότι θα κερδίσουμε σήμερα για να φτάσουμε λίγο πιο, να πάρουμε μια ανάσα μεγαλύτερη. Προερχόμαστε από ένα 3-3. Θέλαμε να πάρουμε και τη σημερινή νίκη για να πατήσει αυτό το 3-3.
Δυστυχώς, εντάξει, κακός καλός ήρθε το αποτέλεσμα αυτό. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Εντάξει, θα κοιτάξουμε τα επόμενα μάτς. Έχουμε ποιότητα στην ομάδα, σίγουρα τα παιδιά είμαστε όλοι δυνατοί, καλοί παίχτες. Από εκεί και πέρα θα φανεί στην πορεία. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Καστοριά, εντάξει, έχει μεγάλο όνομα, βαριά φανέλα και θα φανεί και στην πορεία. Ο κόσμος μας έχει σταθεί αρκετά, μπορώ να πω. Έγινε στο γήπεδο, παρότι τα αποτελέσματα μερικά στα αρχή ήταν αρνητικά. Μας χειροκροτεί, πιστεύει σε εμάς και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έρθει και περισσότερος κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας 12ος παίχτης μέσα στο γήπεδο, υπέρ μας. Και ένα σχόλιο για το επόμενο με τον Φούφα, ένα γειτονικό ντέρμπι. Θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα επιστρέψουν, θα έχει λύσεις ο coach, περισσότερες. Θα έχουμε σίγουρα περισσότερους παίκτες, θα γυρίσουμε κάποιοι παίκτες. Θα προσπαθήσουμε το μάτς να κοιτάξουμε στα ίσια σίγουρα, γιατί έχουμε ανάγκη από βαθμούς σίγουρα. Τώρα παραπάνω θα φανεί στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Έχουμε ένα προπονητή μας που βοηθάει πάρα πολύ από τη στιγμή που ήρθε. Πήρα μεγάλη ανάσα και θα φανεί στην πορεία, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα, ειδικότερα μετά τα Χριστούγεννα που θα γυρίσουν και άλλα παιδιά μετά τους τραυματισμούς. Πιστεύω θα φτάσουμε και ψηλά, έτσι πιστεύω εγώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω την ιστορική μας Καστοριά για τη φιλοξενία και να της ευχηθώ καλή συνέχεια. Από εκεί πέρα εμείς ήρθαμε να κερδίσουμε σήμερα. Νομίζω ότι σε μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού με την κυριαρχία στον αγώνα, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε δύο δοκάρια, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο κλασικές. Αν αφαιρέσω ένα κενό διάστημα εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, 10-15 λεπτά, είχαμε την κυριαρχία στον αγώνα. Δεν μπορούσαμε όμως πάλι από μια προσεξία, από ένα πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής, να κρατήσουμε το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. Και μοιραία, όταν δεν μπορείς να κάνεις τις ευκαιρίες γκολ, δεν μπορείς να κερδίσεις. Τι φταίει σήμερα και πιστεύετε ότι η ομάδα σας έμεινε σε αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα? Φταίει μια προσεξία που δείξαμε στη φάση του γκολ, που εκτέλεσε ο αντίπολος φάουλ χωρίς εμείς να κοιτάμε την μπάλα. Και δεύτερον, ότι δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητα να τελειώσουμε τις φάσεις που κάναμε. Και θα πω και κάτι ακόμα. Πού οφείλεται το γεγονός ότι έχετε τόσο καλή ομάδα και είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας? Ο ένας λόγος είναι σίγουρα η εμπειρία που έχουμε σαν ομάδα, είναι η πρώτη φορά που παίζουμε σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα το άλλο είναι πρέπει να σε αυτήν την κατηγορία μετράει και η λεπτομέρεια, μετράει και η απροσεξία, μετράει και το λάθος. Θα πρέπει να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι σε κάθε φάση. Την Καστοριά πώς την είδατε στην αντίπαλο σήμερα, γιατί προχώρησαν από δύο συνεχόμενα εκτός έδρας, μάλλον από δύο νικηφόρα αποτελέσματα εντός και εκτός έδρας. Εντάξει, είναι μια νεανική ομάδα που έχει ενθουσιασμό και αυτό είναι αυτό που κυρίως φοβόμουν σήμερα. Ο ενθουσιασμός παράδειγμα κυρίως από το μέρος του παιχνιδιού, από τις δύο συνεχόμενες νίκες που έκανε συνεχόμενα. Μπορούμε να πούμε ότι εκμεταλλευτήκατε και τις απουσίες βασικών παικτών που είχε η ομάδα της Καστοριάς, γιατί είχε πολλές απουσίες από κάρτες και τραυματισμούς. Είχε 2-3 απουσίες Καστοριά, όμως και εμείς είχαμε απουσίες λόγω της ίωσης μια γασεντήτητας που υπάρχει στη Λευκάδα. Πάντα εμείς είναι μια δύο παιχνίδια που παίζουμε έτσι πλήρες. Συμβαίνει αυτό το πράγμα να έχει κάθε ομάδα απουσία, αλλά και ο Καστοριά έδειξε πως έχει μια ομάδα που προσπαθεί να θα παρέψει να σωθεί. Πόσο δύσκολη είναι η συνέχεια, coach? Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει κάθε παιχνίδι να μας να είναι τελικός και να δούμε στο τέλος να κάνουμε το λογαριασμό. Πιστεύω ότι δείξαμε πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχαμε, πιστεύω, την κατοχή, δημιουργήσαμε φάσεις. Άσχετα που αδρανέσαμε 2-3 φορές την άμυνα και δεν το πληρώσαμε. Τώρα η άτυχη στιγμή ήταν στο πέναλτι. Πιστεύω ότι ο διαιτητής το δώσε αρκετά εύκολα. Δεν μπορώ να πω για την απόφαση είναι ή όχι. Αυτό θα το κρίνω από το ρέφερι. Θα πειθώ ότι ήμασταν πολύ καλοί για έναν αγώνα και δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Δουλεύουμε πολύ, φαίνεται μέσα στο γήπεδο και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και πιστεύω πως στο τέλος θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Γιατί από ό,τι είδατε και εσείς είναι κρίμα με τόσο καλή ομάδα, αν όχι να προσπαθεί να είναι στις τελευταίες θέσεις. Πιστεύω ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο. Γιατί τα παιδιά παλεύουν και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς ότι θα έλεγα και εγώ, ότι η εικόνα σας με την βαθμολογική θέση δεν συνάντησε καμία των περιπτώσεων. Στα περισσότερα μάτς, αυτή είναι η εικόνα μας. Παλεύουμε,
προπονούμαστε και παλεύουμε για το καλύτερο. Ο καθένας ξεχωριστά. Και θέλω να πιστεύω, γιατί εγώ πιστεύω στην ομάδα και πρέπει να πιστέψουμε. Και είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε ακόμα μέλλον και έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Και αξίζουμε κάτι καλύτερο και πιστεύω στο τρόπο να το πάρουμε. Το ευχάριστο είναι ότι και χαίρομαι που το ακούω, ότι δεν απαγοητεύεστε και καλά κάνετε, γιατί με αυτή τις παρουσίες μόνο αυτό δεν πρέπει να κάνετε. Αν μη τι άλλο, άμα παίζαμε κακό ποδόσφαιρο, θα έλεγα εδώ είμαστε μια μέτρια ομάδα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι βλέπετε κι εσείς, αξίζουμε κάτι καλύτερο και το ξαναλέω. Είμαστε καλή ομάδα και τα αποτελέσματα πιστεύω ότι θα έχουν αργά ή γρήγορα. Το παιχνίδι το περιμένετε να είναι σήμερα έτσι στην Καστοριά? Η Καστοριά, όπως είπε και ο κότς, θα συμφωνήσω ότι είναι μια ιστορική ομάδα. Περιμέναμε ότι θα ήταν δυνατός αντίπαλος, όπως και ήταν. Έκλεισε τους χώρους, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και σε μια αδράνεια, όπως είπα και πριν, δεχτήκαμε τον γκολ. Πιστεύω πως άμα αυτά τα 3 λεπτά είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, θα είχαμε ευτυχή αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.